Καλώς ήρθατε στην έξυπνη οικονομία. Η κατάσταση που επικρατεί στον χώρο της βιοτεχνίας εν μέσω πανδημίας. Η αξιοποίηση ψηφιακών εφαρμογών για την διευθέτηση φορολογικών και όχι μόνο ζητημάτων, καθώς επίσης και μια startup που ειδικεύεται στην αξιοποίηση αναξιοποιητών κτηρίων, αποτελούν την ατζέντα της εκπομπής. Η πανδημία έχει επηρεάσει, όπως είναι φυσικό, και τον τομέα της βιοτεχνίας. Για τα νέα δεδομένα, λοιπόν, που διαμορφώνονται και στο συγκεκριμένο κλάδο, θα συνομιλήσουμε με τον Αντιπρόεδρο του Βιοτεχνικού Επιμελητήριου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Μάριο Παπαδόπουλο. Καλώς ήρθατε, κύριε Παπαδόπουλε, στην Έξυπνη Οικονομία. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και ευελπιστώ να έχουμε μια έτσι ωραία συνέντευξη όπου ο κόσμος θα διαφωτιστεί για τα δρόμενα στην οικονομία, μια και η βιοτεχνία αποτελεί πραγματικά ένα από τα πιο ζωντανά κομμάτια της ελληνικής οικονομίας. Λοιπόν, θα ήθελα λίγο να ξεκινήσουμε με τα νέα μέτρα τα οποία εξαγγέλθηκαν πρόσφατα από την πλευρά της κυβέρνησης, μέτρα ύψους 2,3 δισεκατομμυρίων ευρώ, στην κατεύθυνση της στήριξης της επιχειρηματικότητας. Θεωρείτε, λοιπόν, κύριε Παπαδόπουλο, ότι αυτό το νέο πακέτο θα έχει σαν αποτέλεσμα να συμβάλλει στην στήριξη του επιχειρήν το επόμενο δύσκολο χρονικό διάστημα? Αυτό που δεν ξέρουμε είναι ποιο είναι το επόμενο δύσκολο χρονικό διάστημα. Αν πραγματικά γνωρίζαμε ότι αυτό ήταν για ένα μήνα, για δύο μήνες, θα ήταν κάτι που ίσως θα μπορούσε να θεωρηθεί θετικό. Mm-hmm. Δεν υπάρχει βήμα που να στηρίζει την οικονομία, δεν υπάρχει οικονομική εκροή από την κυβερνητική πλευρά προς την ελεύθερη οικονομία που να θεωρείται αρνητική. Mm-hmm. Δυστυχώς, πηγαίνουμε τόσο βήμα-βήμα που η ελεύθερη και ο ιδιωτικός τομέας, η ελεύθερη οικονομία και ο ιδιωτικός τομέας, νομίζω ότι ακόμα δεν γνωρίζουν τι θα πρέπει να κάνουν την επόμενη μέρα. Έτσι λοιπόν, ώρες-ώρες, το συνέστημα που έχει ο ιδιωτικός τομέας είναι ότι όλα αυτά αποτελούν ασπιρίνες για να πολεμήσουμε τον καρκίνο. Μάλιστα. Βέβαια, ήδη βρισκόμαστε 8 μήνες μέσα στην πανδημία. Και η εικόνα η οποία έχει διαμορφωθεί όσον αφορά τις βιοτεχνικές επιχειρήσεις, ειδικότερα στη Θεσσαλονίκη αλλά γενικότερα στην Κεντρική Μακεδονία, ποια είναι, κύριε Παπαδόπουλο? Υπάρχει μια πτώση τζίρου που ξεκινάει από το 15 με 20%, αλλά σε πολύ μεγάλο ποσοστό αγγίζει τρελά νούμερα και το 90%. Σκεφτείτε όλη αυτή την βιοτεχνική παραγωγή που λειτουργεί με ορίζοντα τον εκθεσιακό τομέα. Mm-hmm. Και βεβαίως ας δούμε ένα κομμάτι μεγάλο των τροφίμων, ο οποίος με όλους αυτούς τους περιορισμούς στην εστίαση αρχίζει και αντιμετωπίζει πολύ σοβαρό πρόβλημα βιωσιμότητας. Και το λέω αυτό γιατί αντιλαμβάνεστε ότι μία επιχείρηση είναι στημένη για να δουλεύει στο 100%. Mm-hmm. Βεβαίως έχει τη δυνατότητα να δουλέψει με το 90%. Όταν η πτώση τζίρου ξεπερνάει το 30% και το 40%, πιστέψτε με ότι ξεπερνάμε σιγά σιγά και τις κόκκινες γραμμές. Και αυτό θα είναι ένα πράγμα το οποίο δεν θα φανεί μόνο στην επιχείρηση. Θα φανεί στην ευρύτερη τοπική οικονομία και κυρίως στον αστικό ιστό, στους ίδιους ανθρώπους που ζουν στην πόλη μας. Πάντως, τα χρηματοδοτικά εργαλεία που έχουν θεσμοθετηθεί από την πλευρά της κυβέρνησης δεν συμβάλλουν στο να απορροφήσουν αυτούς τους κραδασμούς αρνητικούς που υπάρχουν λόγω της πανδημίας όλο αυτό το διάστημα και να δώσουν έτσι μια ανάσα ρευστότητας ή παράταση ζωής, αν θέλετε το θέσω έτσι, στις επιχείρησεις αυτές? Αντιλαμβανόμαστε όλη την δύσκολη υγειονομική κατάσταση που ήρθε να αντιμετωπίσει η παρούσα κυβέρνηση. Πιστεύουμε ότι τα βήματα είναι εξαιρετικά, αλλά θα μπορούσαν να ήταν πολύ καλύτερα και πολύ πιο στοχευμένα αν υπήρχε πραγματική διασύνδεση των ανθρώπων της κυβέρνησης με τις επιχειρήσεις. Πολύ φοβάμαι ότι και εμείς σαν επιμελητήριο, αλλά και γενικότερα ο επιμελητηριακός κόσμος της Ελλάδος και οι άνθρωποι που είναι στο συνδικαλιστικό χώρο και εκπροσωπούν όλες αυτές τις επιχειρήσεις, προσπαθούμε να ακουστούμε στα κυβερνητικά ότα, τα οποία δυστυχώς πολλές φορές από τον όγκο των πιέσεων που δέχονται δεν είναι ικανά να ακούσουν αυτά τα μηνύματα. Και έτσι βλέπουμε περιπτώσεις που η επιδομωτική πολιτική αρχίζει να αποτελεί πάλι μοντέλο
που δεν είναι όμως μοντέλο ανάπτυξης ή πολύ φοβάμαι ότι δεν θα αποτελέσει και μοντέλο συντήρησης. Άρα, κύριε Παπαδόπουλε, εσείς σαν βιοτεχνικό επιμελητήριο, τι έχετε ζητήσει από την κυβέρνηση, από το οικονομικό επιτελείο να πράξει ούτως ώστε να τονωθεί ουσιαστικά ο δικός σας κλάδος και γενικότερα ο κλάδος της οικονομίας? Αυτό που σίγουρα συζητάμε και ζητάμε είναι η πραγματική στήριξη τόσο των ανθρώπων που δουλεύουν σε εμάς, όσο και των επιχειρήσεων. Mm-hmm. Υπάρχουν στοιχεία, υπάρχουν τα μισθολογικά στοιχεία. Θα μπορούσαν λοιπόν, αντί να τους δίνουν ένα επίδομα 534 ευρώ, εφόσον κρίνουν ότι πρέπει να κλείσει η επιχείρηση, να ακολουθηθεί το μισθολογικό μοντέλο που έχουν από τις επιχειρήσεις τους. Και έτσι να εμφανιστούν περισσότερα χρήματα στην αγορά. Επίσης, οι επιχειρήσεις δεν μπορούν να ζουν με την ελπίδα του αν θα πάρουν κάποια χρήματα μη επιστρεπτέα. Πρέπει αυτή τη στιγμή άμεσα να υπάρξει εκροή στις επιχειρήσεις, η οποία να έχει σχέση με το ποσοστό μείωσης του τζίρου και των κερδών που θα εμφανίσουν. Ξέρετε, στην αρχή του Μαρτίου και του Απριλίου μιλούσαμε για κάτι που ήταν πρωτόγνωρο. Μετά από 8 μήνες, δεν νομίζω ότι μιλάμε για πρωτόγνωρα πράγματα. Εδώ τώρα πρέπει να υπάρχει μια εμπειρία και από την άποψη να περάσουμε στη γνώμη. Και τη γνώμη την έχει αυτός που γνωρίζει. Νομίζω λοιπόν ότι στην κυβέρνηση αυτή τη στιγμή και τα στελέχη είναι ικανά, αλλά και είναι άνθρωποι της αγοράς, λίγο να σκεφτούν έξω από το κουτί που λέγεται γραφείο. Άρα τι βαθμό θα βάζατε στην κυβέρνηση από τη μέχρι τώρα διαχείριση σε οικονομικό επίπεδο της κρίσης, κύριε Παπαδόπουλε, με άριστα το 10 και με ελάχιστο το 1? Ακούστε με, εγώ δεν θα κρίνω καμία κυβέρνηση, γιατί για να κρίνεις και να βαθμολογήσεις, μια και ξέρετε ότι έχω υπάρξει πολλές φορές κριτής σε διαγωνισμούς, θα πρέπει να έχεις και την άλλη πλευρά. Να την κρίνω λοιπόν με ποια, με πλαίσιο του πώς κινηθήκανε οι κυβερνήσεις στα άλλα ευρωπαϊκά κράτη, mm-hmm. που η εκροή των χρημάτων ήταν άμεση και πολύ δυναμική στις επιχειρήσεις. Εκείνο που θα ήθελα θα είναι στο τέλος όλης αυτής της ιστορίας, γιατί ξέρετε, φαντάζομαι ότι και τα καλά και τα κακά πράγματα κάποια στιγμή έχουν αρχή και τέλος. Να βγούμε νικητές. Και να βγούμε νικητές όχι μόνο όμως στο επίπεδο της υγείας, γιατί το έχω πει και θα το ξαναπώ, και στην Αφρική έχει κοροναϊό, αλλά η πείνα δεν τους αφήνει να το σκεφτούν. Άρα θεωρείτε, με αυτά που μας λέτε κύριε Παπαδόπουλε, ότι θα αλλάξει ριζικά το πεδίο της οικονομίας μετά το τέλος της πανδημίας και στο δικό σας τον κλάδο, αλλά και γενικότερα θα έχουμε νέα δεδομένα πλέον? Εμένα με χαρακτηρίζει η αισιοδοξία. Πάντα πιστεύω ότι μετά την βροχή και το σκοτάδι βγαίνει ο ήλιος και η ανάπτυξη. Αυτό που με κάνει να χαίρομαι είναι να βλέπω ότι η ελεύθερη οικονομία και οι άνθρωποι που την υπηρετούν, είτε είναι από τον βιοτεχνικό κόσμο είτε είναι από τον εμπορικό κόσμο, έχουν τη διάθεση και τις επιχειρήσεις να κρατήσουν και τους ανθρώπους που εργάζονται σε εμάς. Και μάλιστα μην ξεχνάτε ότι το κύριο χαρακτηριστικό και η κύρια διαφορά της βιοτεχνίας από τη βιομηχανία είναι ότι η βιοτεχνία γενικά χαρακτηρίζεται ως επιχείρηση εντάσσεως εργασίας. Δηλαδή ότι έχουμε πολύ εργατικό δυναμικό σε επιχείρηση μας. Στόχος όλων είναι όλοι αυτοί να μείνουν ζωντανοί. Στόχος όλων είναι αυτή η πανδημία να την περάσουμε μαζί. Αυτό που έχει σημασία είναι η κυβέρνηση να δει ότι σε αυτήν την πανδημία, οικονομικά, χρειαζόμαστε όλοι την ίδια στήριξη, όπως με επιτυχία μέχρι τώρα κάνει απέναντι στο δημόσιο τομέα και στους συνταξιούχους. Να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρουσία σας, κύριε Παπαδόπουλε, και να ευχηθώ ταχεία και όσο το δυνατόν αλόβητη έξοδο από την κρίση αυτή την υγειονομική, από την πανδημία, για το επιχειρήν, για την οικονομία. Θέλω εγώ να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση και να σας πω ότι την επόμενη μέρα όλοι μαζί θα πρέπει να έχουμε μια Ελλάδα ανάπτυξης, μια Ελλάδα που ο στόχος δεν θα είναι να έχουμε επιδόματα ανεργίας, αλλά μέσα από την εργασία μας αυτά να μην τα κοιτάμε καν. Λοιπόν, λόγω της πανδημίας είχαμε νέες συνθήκες οι οποίες διαμορφώθηκαν κυρίως στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού. Έτσι λοιπόν, στην καθημερινότητά μας μπήκαν νέες ψηφιακές πλατφόρμες για τη διευθέτηση οικονομικών και όχι μόνο ζητημάτων. Μαζί μας σήμερα στην Έξυπνη Οικονομία έχουμε τον Αντιπρόεδρο της Ένωσης Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών Θεσσαλονίκης, τον κύριο Κωνσταντίνο Γκάρα. Καλώς ήρθατε, κύριε Γκάρα, στην Έξυπνη Οικονομία. Καλώς σας βρήκα. Καταρχήν, θα θέλω να μας πείτε λίγο
Με αφορμή και τα νέα μέτρα τα οποία εξαγγέλθηκαν, ύψους 2,3 δισεκατομμυρίων, τα οποία στοχεύουν στην ενίσχυση επιχειρήσεων και εργαζομένων. Φαντάζομαι εσείς, σαν φοροτεχνικοί αλλογιστές, θα χρειαστείτε να επιδείξετε επιπλέον υπομονή και επιμονή ως προς τις νέες ψηφιακές πλατφόρμες, οι οποίες και το τελευταίο διάστημα αλλά και το επόμενο διάστημα ενδεχομένως να προκύψουν. Είναι αλήθεια. Ενεργοποιούνται ξανά μέτρα τα οποία πάρθηκαν τον Μάρτιο με το που ξέσπασε η πανδημία. Οπότε ξανά ενεργοποιούνται πλατφόρμες για τις ειδικές περιπτώσεις αποζημιώσεων που προβλέπεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Έχουμε ξανά την ενεργοποίηση π.χ. της πλατφόρμας για την αποζημίωση ειδικού σκοπού και τις αποζημιώσεις που θα λαμβάνουν οι εργαζόμενοι από την αναστολή των συμβάσεων εργασίας τους που ενδεχομένως θα προκύψει. Οπότε σε αυτό το πλαίσιο θα ξαναζήσουμε δυστυχώς λόγω της έξαρσης πανδημίας και στην Θεσσαλονίκη ξανά μια δύσκολη στιγμή στα λογιστικά μας γραφεία. Όλα τα μέτρα περνάνε από εμάς, οπότε θα πρέπει όλοι να είμαστε στις επάλξεις για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε και να εξυπηρετήσουμε τον κόσμο ο οποίος θα πρέπει να λάβει αυτά τα μέτρα ανακούφισης. Πάντως, κύριε Γκάρα, είπατε από το Μάρτιο και μέχρι σήμερα, 8 μήνες μετά, όλο αυτό το διάστημα, υπάρχουν μια σειρά από πλατφόρμες που για πρώτη φορά ήρθαν στο φως στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού και της προτεραιότητας που δίνει η κυβέρνηση για την αποφυγή εκ του σύνεγγυς επαφών και διευκόλυνση των φορολογούμενων πολιτών μέσω αυτών των σύγχρονων μορφών εξυπηρέτησης τεχνολογίας. Ναι, έγιναν. Οφείλω να πω σε σύντομο χρονικό διάστημα έγιναν αυτές οι πλατφόρμες. Έπρεπε να γίνουν και σε σύντομο χρονικό διάστημα για να μπορέσουν, όπως είπα προηγουμένως, να ανακουφιστούν οι επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι με κάποια οικονομική ενίσχυση από τα μέτρα τα οποία επιβλήθησαν με την καραντίνα και με το κλείσιμο επιχειρήσεων και την αναγκαστική αναστολή συμβάσεων εργασίας. Οπότε εκεί πέρα πλέον έχουμε να αντιμετωπίσουμε και εμείς ως λογιστές φοροτεχνικοί μία νέα κατάσταση. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε πλατφόρμες στις οποίες χρειάζεται να σκύψουμε πάνω στις οδηγίες και στις εγκυκλίους για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε σωστά προς την υποχρέωση αυτή, με αποτέλεσμα να δημιουργείται ένας ιδιαίτερος φόρτος εργασίας στα λογιστικά μας γραφεία. Παρ' όλα αυτά, οι συνάδελφοι όλοι έχουν ανταπεξέλθει σε αυτό το δύσκολο έργο. Ήμασταν εμπρόθεσμοι και παρόλα τα προβλήματα που προέκυψαν από ορισμένες ασάφειες των εγκυκλίων ή της ταχύτατης εφαρμογής της νομοθεσίας, τελικά διευθετήθηκαν, διευθετούνται και χάρη στις παρενέσεις μας και στις υποδείξεις που κάναμε και εμείς ως Ένωση Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματών Νομού Θεσσαλονίκης, αλλά και μέσω της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας, και καταφέραμε τελικά και καταφέρνουμε να προχωράμε ομαλά σε αυτή την περίοδο. Πόσες εφαρμογές έχουν μπει στη ζωή μας από το Μάρτιο μέχρι σήμερα περίπου, αυτού του είδους? Αυτού του είδους οι εφαρμογές είναι γύρω στις, θα πω, 8-9, ίσως και 10 να μου διαφύγει κάποια αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, αλλά είναι πλατφόρμες οι οποίες όμως είναι δηλαδή εφαρμογές για τις οποίες όμως χρειάζεται να έχεις και μία ειδική γνώση. Αυτή την ειδική γνώση, αυτή τη στιγμή, την φέρουμε εις πέρας οι αρχαιότεροι, θα πω, με την εμπειρία που διαθέτουμε, διότι οι νεαρότεροι στα λογιστικά μας γραφεία δεν έχουν ακόμα την εμπειρία να ανταπεξέλθουν σε τέτοιου είδους εφαρμογές. Οπότε όλοι εμείς, οι παλαιότεροι, ας πούμε, ή με κάποια εμπειρία φοροτεχνική, είμαστε αυτοί οι οποίοι χρησιμοποιούμε αυτές τις πλατφόρμες. Ο αριθμός λοιπόν αυτών είναι περίπου στις 8-9 πλατφόρμες για διάφορες αποζημιώσεις, για διάφορα ζητήματα που προκύπτουν από την εφαρμογή των προστατευτικών μέτρων λόγω της πανδημίας. Τη μεγαλύτερη ζήτηση ποια από αυτές συγκεντρώνει, κύριε Γκάρα? Η αποζημίωση ειδικού σκοπού, η επιστρεπτέα, η ΤΕΠΗΧ, έχετε πολλές επιλογές. Ναι. Στην αρχή είχαμε οπωσδήποτε την πλατφόρμα των αναστολών συμβάσεων εργασίας, όπου εκεί έπρεπε να κάνουμε τις αναστολές των συμβάσεων εργασίας για τους εργαζόμενους όλων των επιχειρήσεων λόγω του lockdown. Δεν δούλευε καμία επιχείρηση πλην των σούπερ μάρκετ ή κάποιων άλλων ειδικών επιχειρήσεων. Οπότε εκεί καταλαβαίνετε ότι ο όγκος ήταν τεράστιος. Από εκεί και μετά, μεγάλο ενδιαφέρον στην συνέχεια απέκτησε η αποζημίωση ειδικού σκοπού για τις επιχειρήσεις, αλλά και η πλατφόρμα για την ίσπραξη του ποσού της αποζημίωσης που παίρνανε οι εργαζόμενοι για τους οποίους ανεστάλλει η σύμβαση εργασίας τους. Αυτά ήταν σε πρώτη φάση, αυτές ήταν οι εφαρμογές που είχαν τη μεγαλύτερη ζήτηση. Στη συνέχεια όμως είχαμε την
θεσμοθέτηση, ας πω έτσι, της επιστρεπτέας, της λεγόμενης επιστρεπτέας προκαταβολής, η οποία είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο οικονομικής βοήθειας για τις επιχειρήσεις. Και τώρα θα βγουν και άλλες δύο φάσεις επιστρεπτέας προκαταβολής, μάλιστα. Οι 4 και οι 5. Οι 4 και οι 5, με πολύ ευνοϊκές ρυθμίσεις για τις επιχειρήσεις σχεδόν όλων των κατηγοριών πλέον. Και τώρα, λόγω αυτού του όγκου δεδομένων που καλείστε να διαχειριστείτε, ο οποίος όγκος μεγαλώνει με την πάροδο του χρόνου, όσο η πανδημία καλά κρατεί και δεν φαίνεται άμεσα φως στον ορίζοντα, πόσο δύσκολη έχει γίνει η δουλειά του φοροτεχνικού λογιστή, δεδομένου ότι εκτός από τις πλατφόρμες, καλείστε να δίνετε και συμβουλές για διάφορα προγράμματα επιδότησης, όπως αυτό που ολοκληρώθηκε πρόσφατα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Είναι γεγονός. Είχαμε ένα πολύ, θα έλεγα, σημαντικό πρόγραμμα για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και για τη Θεσσαλονίκη που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Ήταν το πρόγραμμα που ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης, ο κύριος Τζιτζικώστας. Πρώτος το ανακοίνωσε. Λοιπόν, και δόθηκε μια σημαντική οικονομική βοήθεια σε επιχειρήσεις, χωρίς επιστροφή, επιχορήγηση στην ουσία. Συνέχισαν οι υπόλοιποι περιφερειάρχες και Δυτικής Μακεδονίας και της Αττικής, έχουν προχωρήσει και αυτοί με τη σειρά τους σε αντίστοιχα προγράμματα. Εκεί πέρα είχαμε επίσης μια άλλη πλατφόρμα για να υποβάλουμε αυτές τις αιτήσεις του προγράμματος. Βέβαια, προέχει πάντα η δημόσια υγεία. Σίγουρα οι λογιστές φοροτεχνικοί έχουμε επιφορτιστεί με πολύ μεγάλο έργο και με τεράστιο χρόνο εργασίας. Παρ' όλα αυτά, όμως, από τη στιγμή που προέχει η δημόσια υγεία και να μπορέσουμε να διευκολύνουμε και να ανακουφιστούν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις, θα βγάλουμε αυτό το έργο όπως πρέπει να το κάνουμε. Απλά θέλουμε να είμαστε πιο κοντά στα κέντρα των αποφάσεων. Έχει γίνει μια σημαντική προσπάθεια το τελευταίο διάστημα για να ακούν αυτά τα οποία προκύπτουν από την εφαρμογή αυτών που νομοθετούνται. Διότι άλλο η νομοθέτηση, άλλο η εφαρμογή τους. Στην εφαρμογή προκύπτουν προβλήματα. Οπότε αυτά πρέπει να τα λύνουμε άμεσα. Και βεβαίως με αυτά που μας λέτε, κύριε Γκάλα, ζητάτε και καλύτερη συνεργασία με την πολιτεία, ώστε να μην έχουμε, για παράδειγμα, φαινόμενα του τύπου ότι δίδεται προθεσμία σε ένα πρόγραμμα, σε μια εφαρμογή, σε μια πλατφόρμα, 3 μέρες από την έναρξή της, ώστε ο άλλος δεν προλαβαίνει να κάνει τα σχετικά που χρειάζονται, και εσείς πολύ περισσότερο που πιέζεστε για να διευθετήσετε άμεσα αυτή την υπόθεση. Χώρια των όσων άλλων έχετε κατά νου και πρέπει να τρέξετε. Καταλαβαίνουμε και συμπαραστεκόμαστε σε αυτό, ότι η κυβέρνηση πρέπει να δώσει άμεσα την βοήθεια προς τους πολίτες που πλήττονται. Είναι σημαντικό αυτό. Αλλά από την άλλη, αυτά τα πράγματα τα κάνουν κάποιοι άνθρωποι. Όλες αυτές τις διαδικασίες κάνουν κάποιοι άνθρωποι. Αυτοί λοιπόν στην εφαρμογή τους, όταν γίνεται, διαπιστώνουν τα προβλήματα. Θα πρέπει λοιπόν οι αντίστοιχοι σύμβουλοι των υπουργών που ερχόμαστε σε επαφή και οι ίδιοι οι υπουργοί να μπορούν να ακούν τις υποδείξεις μας, διότι είμαστε οι πλέον ειδικοί. Θα πρέπει να το κατανοήσουν και να μπορούν να συνεργάζονται πιο άμεσα μαζί μας. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Γκάρα, να ευχηθώ καλό κουράγιο, καλή υπομονή και καλή συνέχεια, γιατί ο δρόμος, ειδικά ο δικός σας, για τη χορήγηση επιδομάτων, την διευκόλυνση υποχρεώσεων φορολογικής και όχι μόνο φύσης, είναι ακόμα μακρύς, όπως επίσης και η πανδημία, την οποία δεν έχουμε βγει. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Να ευχηθώ να είμαστε όλοι υγιείς και να μείνουμε ασφαλείς. Πάμε τώρα να γνωρίσουμε μια startup από την Θεσσαλονίκη, η οποία ειδικεύεται στην αξιοποίηση αναξιοποίητων κτηρίων, ο λόγος για την Redoc, την οποία θα μας παρουσιάσει η κυρία Κατερίνα Ιωάννου. Καλώς ήρθατε στην Έξυπνη Οικονομία. Γεια σας. Ευχαριστούμε καταρχάς για τη φιλοξενία. Χαιρόμαστε πολύ που είμαστε εδώ και μας δίνετε δυνατότητα αυτή. Τι σας όδησε να αναπτύξετε μια τέτοιου είδους νεοφυής επιχείρηση, η οποία ειδικεύεται, μάλλον έχει ένα εξειδικευμένο αντικείμενο? Ναι, έχει ένα εξειδικευμένο στόχο, θα έλεγα. Και αυτή είναι η προσιτή κατοικία στα κέντρα των πόλεων. Εντοπίσαμε μέσα από το K-Thes που μας φιλοξενεί, ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στα κέντρα των πόλεων, ότι
η κατοικία είναι πολύ ακριβή. Πόσα τέτοια κτίρια υπάρχουν στη Θεσσαλονίκη με την καταγραφή την οποία έχετε κάνει μέχρι τώρα, περίπου? Υπάρχουν αρκετά, δεν μπορώ να σας πω αριθμό, η αλήθεια είναι, γιατί υπάρχουν και κάποια που δεν μπορούν να αξιοποιηθούν νομικά, υπάρχουν κάποια που μπορούν, είναι η έρευνα είναι μεγάλη και συνεχίζεται, είναι δυναμική. Οπότε δεν μπορώ να σας πω ακριβώς αριθμό, αλλά υπάρχουν δυνατότητες, υπάρχει αριθμός. Και η δικιά σας παρέμβαση ποια είναι, δηλαδή τι ακριβώς κάνετε? Η δική μας παρέμβαση είναι να μετατρέπουμε αναξιοποίητα κτίρια, είτε παλιά βιοτεχνικά, είτε παλιά καταστήματα, είτε ό,τι μπορεί από τεχνικής άποψης να μετατραπεί σε κατοικία. Όμως με τις αρχές του affordability που είπαμε και πριν και του sustainability, δηλαδή με επιλογή υλικών, τα οποία και μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, γιατί το project μας θέλουμε να είναι και επαναλήψιμο, δηλαδή δεν αρκούμαστε μόνο να κάνουμε ένα κτίριο, ο στόχος είναι να είναι επαναλήψιμο. Nice. Να γίνει δηλαδή σε πολλά κτίρια, ακόμα και εκτός Ελλάδος. Κύριε Απότσο, εσείς είστε μια εταιρεία η οποία ιδρύθηκε λίγο πριν το ξέσπασμα και την εκδήλωση της πανδημίας. Ακριβώς. Η μέχρι τώρα πορεία που υπάρχει, δεδομένου ότι ήδη έχουμε πανδημία εδώ και 9 μήνες, για την εξέλιξη της εταιρείας σας, πώς σας έχει επηρεάσει? Μας έχει επηρεάσει πάρα πολύ, κυρίως τον τρόπο της δουλειάς όμως, και όχι στο ίδιο το αντικείμενο. Στην αρχή έπρεπε και εμείς, όπως και όλες οι επιχειρήσεις, να προσαρμοστούμε στον τρόπο που συνεργαζόμαστε μεταξύ μας. Mm-hmm. Έτσι αλλάξαμε τον τρόπο που δουλεύουμε και στα πλαίσια του OK θέσης, με τηλεδιασκέψεις με τους μέντορές μας, αλλά και μεταξύ μας. Κάνουμε πολλές τηλεδιασκέψεις. Και μάλιστα ένας συνεταίρος μας, επειδή έχει εγκλωβιστεί λόγω COVID στην Αθήνα και με τις δικές του δουλειές, έκανε λίγο πιο δύσκολη τη συνεργασία μας. Όμως προσαρμοστήκαμε και μάλιστα έχουμε τροποποιήσει και τις ίδιες τις σχεδιαστικές μας αρχές και τις κατοικίες που δημιουργούμε, ώστε να λάβουν υπόψη το κομμάτι της τηλεεργασίας. Mm-hmm. Οι χώροι που δημιουργούμε είναι χώροι τόσο διαβίωσης, όσο και εργασίας. Και αυτό το λαμβάνουμε πάντα υπόψη μας στα έργα που κάνουμε. Και ακόμα και στις λεπτομέρειες τις σχεδιαστικές. Άρα η δικιά σας δυναμική δεν έχει ανακοπεί με αυτά που μας λέτε. Άρα φαίνεται ότι και για τη Ρίντοκ η κρίση υγειονομικής φύσεως στην προκειμένη περίπτωση αποτελεί και ευκαιρία. Δεν θα έλεγα τόσο ευκαιρία, με την έννοια ότι εμείς αυτό που είναι να κάνουμε θα το υλοποιήσουμε ούτως ή άλλως. Μάλιστα πρόκειται να ιδρυθούμε ως επισήμως ως εταιρεία τον Ιανουάριο του 2020 που μας έρχεται. Ωστόσο, οφείλαμε και εμείς να προσαρμοστούμε και προσαρμόσαμε εκτός από τον τρόπο που εργαζόμαστε εμείς και τον τύπο της κατοικίας και στο ποιους απευθυνόμαστε. Mm-hmm. Και από τα μέχρι τώρα μηνύματα και από την μέχρι τώρα πορεία την οποία έχετε, κύριε Απότσο, υπάρχει ενδιαφέρον για την Ρίντοκ? Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον, σίγουρα, και αυτό το διαπιστώσαμε και είναι διαχρονικό, για αυτούς που ψάχνουν κατοικία, οι οποίοι είναι είτε φοιτητές, είτε νέοι εργαζόμενοι, είτε ακόμα και νέα ζευγάρια, ηλικιωμένοι άνθρωποι που δεν έχουν πολλά άτομα μαζί τους να μείνουν και θέλουν να μείνουν σε ένα πλήρως διαχειριζόμενο διαμέρισμα. Ωστόσο, θέλουμε να διερευνήσουμε, και είμαστε τώρα σε αυτό το στάδιο, κατά πόσο υπάρχει και επενδυτικό ενδιαφέρον, ώστε να μπορέσουμε να αναπτυχθούμε και με τις δυνατότητες που μας δίνουν εργαλεία όπως το crowdfunding. Mm-hmm. Και πόσος χρόνος χρειάζεται για να ανακαινιστεί ένα τέτοιο είδος διαμέρισμα και τι κόστος? Σύμφωνα με τα μοντέλα που έχουμε κάνει, ένα τέτοιο ακίνητο χρειάζεται γύρω στις 4 με 6 μήνες ώστε να αποκτηθεί και να δοθεί στην αγορά. Σίγουρα οι συνθήκες με κλειστά υποθηκοφυλακία και δικαστήρια μας δημιουργεί κάποιες καθυστερήσεις σε αυτό. Ωστόσο, εμείς συνεχίζουμε να προσπαθούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Και το κόστος ανέρχεται περίπου στις 50 με 75.000 αναδιαμέρισμα όσον αφορά την απόκτηση και την ανακαίνισή του. Μάλιστα. Να ευχηθώ καλή επιτυχία στη Ρίντοκ, κύριε Απότσο, και ταχύ έξοδο από την περίοδο της πανδημίας για να μπορέσετε και εσείς να ανοίξετε τα φτερά σας και να γίνετε μια πραγματική εταιρεία. Το ευχόμαστε για όλους.
Κάπου εδώ έφτασε το τέλος της σημερινή εκπομπή. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη εβδομάδα με τα νεότερα από την οικονομία, την έρευνα, την καινοτομία και το επιχειρήν. Γεια σας.